Έζησε το αμερικάνικο όνειρο σαν σε ταινία στη μεγάλη οθόνη. Πετυχημένος χρηματιστής στα σαλόνια της Wall Street, ο Σπύρος Μενεγάτος κατάφερε στα 32 του να δημιουργήσει μια δυνατή καριέρα βγάζοντας χιλιάδες δολάρια στη διασημότερη Μητρόπολη του κόσμου. Ωστόσο, το κεφαλονίτικο DNA του δεν χωρούσε στους χρηματιστριακούς δείκτες και ο Ελληναμερικανός χρηματιστής αποφάσισε να δημιουργήσει ένα μοντέρνο ελληνικό εστιατόριο στην καρδιά του Μανχάταν. Μετά από 10 χρόνια αποφάσισα να φύγω από τη δουλειά μου, γιατί δεν ήθελα να είμαι πλέον όλη μέρα μπροστά από υπολογιστές, αλλά να είμαι σε επαφή με ανθρώπους και να δημιουργήσω κάτι με σημείο αναφοράς στη χώρα μου. Μέσα σε 2 μόλις χρόνια το ελληνικό εστιατόριο του Έλληνα Ομογενή έγινε το αγαπημένο στέκι πολλών διασημοτήτων όπως η Kim Kardashian. Οι ιστοσελίδες TripAdvisor και Yelp το κατέταξαν ανάμεσα στα 10 καλύτερα εστιατόρια του Μανχάταν. Το νερά είναι ένα ελληνικό εστιατόριο στην καρδιά του Μανχάταν που θέλει να δείξει στους ξένους τη σημερινή Ελλάδα. Την Ελλάδα του ποιοτικού αλλά ψαγμένου φαγητού. Την Ελλάδα της φιλοξενίας και της εργατικότητας. Η εικόνα που έχουν οι περισσότεροι Αμερικανοί για τους Έλληνες απέχει μακράν από την πραγματικότητα, δηλώνει ο Σπύρος Μενεγάτος, αλλά είναι στο χέρι μας, όπως λέει, αυτό να αλλάξει. Η Αμερικάνικη τηλεόραση δημιουργεί ένα πρότυπο του Έλληνα. Και τα μισά, όπως θα λένε, είναι αλήθειες, αλλά τα άλλα μισά είναι υπερβολές. Για παράδειγμα, παρουσιάζουν τους Έλληνες ότι όλοι τους παίρνουν σύνταξη στα 40 χρόνια. Ότι δεν είναι εργατικοί και ότι κάθε μέρα το μεσημέρι κοιμούνται 2 ώρες. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω στα αγγλικά. The situation exists is not easy, but when Greeks' backs are pinned to the wall, we fight. I think it's time we unite and ask ourselves how we can move forward. As President John F. Kennedy once stated, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Για τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία, οι ευθύνες για την κατάσταση στην Ελλάδα αφορούν όλους. Once people begin to lose trust in the government and the political system, things begin to unravel. People didn't meet their obligations to the country, just as politicians didn't meet their obligations to the people. In some instances, even stealing from them. Πρέπει οι πολίτες να γίνουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και η ίδια η στιγμή το κράτος να δημιουργήσει τις συνθήκες για ανάπτυξη και ευκαιρίες για τους πολίτες του. Εκτός των άλλων, ο Σπύρος Μενεγάτος στηρίζει και προωθεί τους Έλληνες καλλιτέχνες, εκθέτοντας στο εστιατόριό του τα έργα τους. Οι Έλληνες είναι υπερήφανοι και δεν ζητούν ελεημοσύνη. Αυτό που ζητούν είναι ευκαιρίες. Έχουμε απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε νέους καλλιτέχνες από την Ελλάδα που θέλουν να εκθέσουν τα έργα τους. Να τους βοηθήσουμε να τα εκθέσουν στο μαγαζί μας, ώστε να πουλήσουν και να κρατήσουν αυτοί όλο το κέρδος.